Ρίκη. Κυρία Βουλευτή, κύριε Δήμαρχε του Δήμου Ακτίου Βόλιτσας, τώρα βέβαια εδώ βρίσκονται πολλοί επώνυμοι και εκπρόσωποι και αν επιχειρήσω να τους προσφωνήσω όλους, σίγουρα κάποιοι θα ξεχαστούν. Εν πάση περιπτώσει, βλέπω εδώ την πρόεδρο της πολιτιστικής εταιρείας του Δήμου Αγρινίου, βλέπω εδώ τον σύμβουλο φιλολόγων και διδάκτορα, τον κύριο Νερατζή, βλέπω εδώ βέβαια προέδρους συλλόγων, κυρίως του Ξηρομέρου, τοπικών συλλόγων. Είχαμε μια καθυστέρηση από το πρόγραμμα, όπως βλέπετε, και οφείλεται αυτή σε γεγονός θλιβερό που ήταν πάνω από την θέληση τη δική μας. Ζητούμε συγγνώμη. Η Ατολική Πολιτιστική Εταιρεία, της οποίας έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, συνεργάστηκε στην... Δεν πειράζει, γράψω τελείως. Συνεργάστηκε στην παρουσίαση του βιβλίου «Πόλης και χωριά του Δήμου Ακτίου Βόλιτσας» για τους λόγους που θα εξηγήσω μετά. Τώρα όμως θέλω να προσκαλέσω τον Δήμαρχο Βόλιτσας, τον κύριο Σολδάτο, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Θέλω καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη. Ένα θλιβερό γεγονός με υποχρέωσε να είμαι στην άπακτο, γι' αυτό καθυστέρησα μία ώρα στην εκδήλωση. Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συμπολίτες. Σας καλωσορίζουμε απόψε στην Βόλιτσα, στην παρουσίαση του βιβλίου «Πόλης και χωριά» του Δήμου Ακτίου Βόλιτσας, έργο των πολυγραφότετων ξηρομεριτών δημιουργών Βαγγέλη Κουτιβή και Γιώργου Μπαρμπαρούση. Πέρυσι τον Αύγουστο, σε μια συνάντηση που κάναμε, μπήκε η ιδέα και οι συγγραφείς προσφέρθηκαν ανιδιωτελώς να συγγράψουν το εξαιρετικό πόνημα που έχουμε μπροστά μας, καλύπτοντας το κενό που υπήρχε. Η παρούσα έκδοση, την οποία είχα την τιμή να προλογίσω, αποτελεί μια περιεκτική και ευσύνοπτη διαδρομή στις περιοχές που σήμερα απαρτίζουν τον καλλικρατικό Δήμο Ακτίου Βόνιτσας. Μια έκδοση που αποτελεί μνημείο ιστορίας, φωτογραφικής ξενάγησης, περιεκτικού χρηστικού οδηγού και πολύτιμου καθρέπτη του σήμερα των πόλεων, των χωριών και των συνοικισμών μας, συγκείμενη από 320 σελίδες αξιόπιστου υλικού. Χωρίς να στερείται τεκμηριωμένου λόγου και επιστημονικής επιθυνότητας, το βιβλίο αυτό βρίθει πολύτιμων πληροφοριών, οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα φανούν πολύ χρήσιμες και ενδιαφέρουσες τόσο στους ντόπιους όσο και στους επισκέπτες της περιοχής μας και γενικά σε όσους ενδιαφέρονται για αυτήν. Χωρίς αμφιβολία, το όφελος για τον αναγνώστη θα είναι ανεκτίμητο, μια και η ανασχόληση με το παρελθόν είναι αναγκαία προϋπόθεση
για το γοητευτικό μα και κοπιαστικό ταξίδι προς την αυτογνωσία. Έτσι, δεν θα ήταν άστοχο να υποστηρίξουμε ότι η παρούσα έκδοση αποτελεί και ένα τόλμημα ή ακόμη θα έλεγα ένα ρομαντικό εγχείρημα. Αυτό της ιστορικής σύνδεσης των χωριών που σήμερα αποτελούν τον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας. Κοιτάζοντας πίσω διαπιστώνουμε ότι η συμπόρευση των χωριών μεταξύ τους δεν ήταν συνεχής και αδιάλειπτη. Κάθε περιοχή είχε τη δική της ιδιαίτερη διαδρομή. Παρ' όλα αυτά διαπιστώνεται στην παρούσα εργασία μια προσπάθεια σύνδεσής τους. Συνδετικό κρίκος αυτό αποτελεί η δομή που προέκυψε από τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση, η οποία διαγράφει ήδη τη δική της πορεία και φιλοδοξεί να αφήσει το στίγμα της στις επόμενες γενές. Από αυτή την άποψη λοιπόν, θα τολμούσαμε κι εμείς με τη σειρά μας να θεωρήσουμε το παρόν πόγημα ως δημιούργημα αυτής της νέας εποχής, τη στιγμή μάλιστα που αποτελεί το πρώτο συγγραφικό εγχείρημα τέτοιου μεγέθους για το νέο μας Δήμο. Δεν επιθυμώ να καταγραστώ άλλο πολύτιμο χρόνο, με ενδιαφέρον όμως περιμένω και εγώ να ακούσω τους εκλεκτούς ειδικούς ομιλητές. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ από καρδιάς τους συγγραφείς, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Μέρημνας και Ανάπτυξης που αποφάσισαν την έκδοση, τους συλλόγους και τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν για την εκδήλωση, τους εκλεκτούς ομιλητές και τον συντονιστή της εκδήλωσης έναν-έναν προσωπικά και όλους εσάς για την τιμή που μας κάνετε να είστε απόψε μαζί μας και μας προσφέρετε την ιδιαίτερη εύνοια της μεγάλης συμμετοχής σας στην παρουσίαση αυτού του βιβλίου. Η παρουσία όλων σας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή για το Δήμο μας και μοναδική στιγμή για την φιλόξενη πόλη μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο για την περιεκτικότατη εισήγησή του και για την λιτότητα, τη συντομία. Βλέπω και την πρόεδρο εδώ του Λογραφικού Συλλόγου Ετελοκαρναγίας, βλέπω τον συνάδελφο τον Νίκο τον Κουλέζα από τα Παλιάμπελα, βλέπω τους προέδρους τοπικών συλλόγων, θηριωτών, αγραμπελιωτών και πολλούς άλλους. Θα ήθελα δύο λόγια να πω για τους παρουσιαστές. Με τη σειρά του προγράμματος, πρώτος είναι ο Αλέξης Ουζήρας, ο οποίος είναι εν μέρη Βονιτσάνος, διότι ο πατέρας του εδώ έζησε και εδώ υπηρέτησε και εδώ εσύτευσε και εδώ γεννήθηκε. Ο Αλέξης Ουζήρας είναι πρόεδρος της εταιρείας συγγραφέων, είναι, θα μου επιτρέψει να πω, από τους πιο διακεκριμένους κριτικούς της νεοελληνικής λογοτεχνίας, συγγραφέας βιβλίων και πολλών άλλων εργασιών. Έχει σπουδάσει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχει ασχοληθεί περισσότερο με την κριτική των έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας αλλά και των σχέσεών της με τις ξένες λογοτεχνίες. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω μόνο ένα έργο του, «Ένας Γρεκός στα ξένα, αναγνώσεις άλλων λογοτεχνιών», «Η ποίηση της αφής», δοκίμιο ερμηνείας της ποιητικής του Ανέστη Ευαγγέλου, και «Όψεις της Κυπριακής πεζογραφίας». Είναι τρία πρόσφατα έργα του σχετικά, του 2003, του 2008 και του 2010. Βραβεύτηκαν τα δύο πρώτα από την Ακαδημία Αθηνών και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Εγώ θέλω ιδιαίτερως, επειδή έχω μια ειδική ευαισθησία για την Κύπρο, να αναφερθώ στο τρίτο που θεωρώ ότι είναι μια συμβολή
διότι η Κύπρος, αγαπητές και αγαπητοί ακροατές, είναι η άλλη συνιστόσα του ελληνισμού και η Κύπρος πληρώνει πολλές φορές αμαρτίες που έχουν σχέση με τη γεωγραφική της θέση, αλλά και αμαρτίες που προέρχονται από δικές μας πράξεις ή από δικές μας παραλήψεις. Και πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο αν δεν ρυθμιστεί με τρόπο δίκαιο το θέμα της Κύπρου. Δεν θα πω περισσότερα για τον Αλέξη τον Ζήρα. Θέλω να τον ευχαριστήσω, όπως και τους άλλους ασφαλώς παρουσιαστές, για την παρουσία του εδώ απόψε. Η δεύτερη παρουσιάστρια είναι η φιλόλογος Μαρία Αγγέλη από την Μαχαιρά, είναι ξενομερή της αυτή καθαρή και υπηρετεί στην εκπαίδευση. Είναι διδάκτορ της κοινωνικής αρχαιολογίας, λαογραφίας, συγγνώμη, και έχουμε συνεργαστεί, όπως και με τον κύριο Ζήρα, έχουν συνεργαστεί σε εκδηλώσεις της Ετωλικής Πολιτιστικής Εταιρείας στην Αθήνα και εδώ στην Ετωλοκαρναγία, και πρέπει να πω ότι το έργο της περισσότερο έχει ως στόχο το κοινωνικό γίγνεσθε. Οι εργασίες που έχει γράψει στο περιοδικό μας στα Ετωλικά για τον καπνό, για τους παραγωγούς, για τους εργάτες, είναι εργασίες οι οποίες δείχνουν ακριβώς αυτή την επιλογή της και αν θέλετε έτσι πληροφορούμε τα πράγματα τα οποία νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία για όλους μας. Την ευχαριστούμε. Τέλος, ο Μπάμπης ο Τσελεπής. Ο Μπάμπης ο Τσελεπής, ο πρόεδρος της ξηρομερίτικης εταιρείας Λόγου και Τέχνης, είναι γνωστός σας περισσότερο ίσως από τους άλλους δύο. Είναι βαθύς γνώστης της ελληνικής γραμματείας, ιδιαίτερα της αρχαίας και της γερμανικής, και επικαλείται μερικές φορές, χρησιμοποιεί τις γνώσεις του αυτές με έναν τρόπο πράγματι θαυμαστό, γιατί δεν χρησιμοποιεί ποτέ χειρόγραφα. Έχει το χάρισμα, το προτέρημα να ομιλεί άνευ χειρογράφου, όπως λέμε. Λοιπόν, βεβαίως αυτό ενέχει τον κίνδυνο μερικές φορές, όχι βέβαια για το συγκεκριμένο ομιλητή, ενέχει τον κίνδυνο, ας πούμε, της υπέρβασης του προγράμματος. Ο ίδιος όμως έχει πλήρη επίγνωση και ποτέ δεν το έχει κάνει αυτό. Για το βιβλίο δύο λόγια και για τους συγγραφείς. Οι συγγραφείς τυχαίνει να είναι φίλοι και γι' αυτό με πολύ χαρά αποδέχτηκα την τιμητική πρόταση να προλογίσω το βιβλίο. Βέβαια υπάρχει ένα λάθος κάπου εκεί, μπήκε μια τελεία εκεί που δεν έπρεπε να μπει στην πρώτη παράγραφο, αλλά δεν πειράζει. Ο Γιώργος ο Μπαρμπαρούσης, ή μάλλον ας αρχίσω από τον Βαγγέλη τον Κουτιβή, που είναι και δημότης εδώ του Δήμου, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει μέχρι τώρα άλλα τρία βιβλία, έχει προσφέρει πάρα πολλά στο εθνικοτοπικό κίνημα ως πρόεδρος και ως τέλεχος του Συλλόγου των Κατουνιωτών και γενικώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ανοιχτές και άγρυπτες κεραίες στις προκλήσεις και στις προσκλήσεις του κοινωνικού γίγνεσθε. Ο Γιώργος ο Μπαρμπαρούσης, τον οποίον τον ξέρω περισσότερο, είναι διδάκτορ της φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατάγεται από την Παμπίνη, για την οποία έγραψε και το πρώτο του βιβλίο για την Παμπίνη. Το άλλο του βιβλίο αναφέρεται στον Παμπλέκη, ξηρομερίτη στοχαστή φιλόσοφο, και βεβαίως πολλές εργασίες του που έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά έχουν σχέση περισσότερο με το ξηρόμερο. Είναι μέλος της εταιρείας μας και
και μάλιστα είναι και μέλος της Εξελικτικής Επιτροπής. Ευχόμεθα και στους δυο να συνεχίσουν με τον ίδιο δημιουργικό ζήλο την προσφορά τους στον πολιτισμό και ιδιαίτερα στον πολιτισμό του τόπου μας. Δύο κουβέντες για το βιβλίο, αν και οι κύριοι εδώ και η κυρία, οπωσδήποτε είμαι βέβαιος ότι θα καλύψουν πλήρως αυτά που πρέπει να λεχθούν για το βιβλίο. Το βιβλίο είναι καρπός υπεύθυνου και μακρού επιστημονικού μόχθου. Περιλαμβάνει γύρω στις 320 σελίδες, χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τις δημοτικές κοινότητες, δηλαδή Βόνιτσας, Κατούνας, Παλέρου, και το δεύτερο μέρος 20 κοινότητες ή κοινοτικές ενότητες, τοπικές ενότητες και οικισμούς, και όλα μαζί αυτά, όλοι μαζί αυτοί οι, ας το πούμε τώρα, οι οικισμοί ανήκουν στον, όπως ακούσατε και από τον Δήμαρχο, στον καλλικρατικό Δήμο Ακτίου Βόλιτσας, και η προσέγγιση που κάνουν οι συγγραφείς είναι μια πολύπλευρη προσέγγιση, αρχίζει από τα προϊστορικά χρόνια, φτάνει στα νεότερα, θίγει πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα που έχουν σχέση με την ιστορία, με τον πολιτισμό, με τους αγώνες για ελευθερία, αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη. Περιλαμβάνει πάνω από 450 φωτογραφίες και πολλές φορές, αγαπητοί και αγαπητές, μία φωτογραφία είναι πολύ πιο εύκολο και από πολλές σελίδες. Οι φωτογραφίες περιλαμβάνουν τόπους, μνημεία, αρχαιολογικά, έγγραφα και ανθρώπους. Παλιές φωτογραφίες από τη ζωή των χωριών, οι οποίες πράγματι είναι πάρα πολύ διδακτικές και μας ενημερώνουν, επαναλαμβάνω, με τρόπο έγκυρο και ευχάριστο. Η χρήση της γλώσσας είναι άψογη και η κατανομή της ύλης ορθή. Θεωρώ ότι είναι ένα, θα είναι, για όσους το διαβάσουν, ένα ευχάριστο και ελκυστικό ανάγνωσμα και κυρίως θα είναι διδακτικό. Και καλά θα ήταν να φροντίσουμε μέσω των σχολείων μας, ώστε και οι νέοι να έχουν μία δυνατότητα πρόσβασης στην ύλη αυτού του βιβλίου. Ευχαριστώ και παρακαλώ τον κύριο Ζήρα να αρχίσει το μέρος των παρουσιάσεων. Να προσθέσω εδώ ότι έγινε μια αλλαγή στο πρόγραμμα λόγω του γεγονότος που ακούσατε και το ντοκιμαντέρ θα παρουσιαστεί στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Ακούγομαι. Υποθέτω ότι ο φίλος Παναγιώτης Κοντός με κάλεσε να συμπράξω στην αποψινή παρουσίαση του βιβλίου των Γιώργου Μπαβαρούση και Ευάγγελου Κωτιδή, «Πόλης και χωριά του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας από την αρχαιότητα έως σήμερα». Υπέθετε λοιπόν ότι το έκανα αυτό λόγω της καταγωγής μου από την περιοχή, καθώς ο πατέρας μου γεννήθηκε στη Βόνιτσα το 1902. Και πράγματι, όταν προημερών μου έδωσε το βιβλίο, ένα πολυμορφικό και πολυειδή οδηγό για όποιον θέλει να γνωρίσει σε μεγαλύτερο βάθος την ταυτότητα του βορειοδυτικού κομματιού της Ακαρνανίας, το ξεφύλισα καταρχάς με συγκίνηση. Μου δίμησε περιστατικά, πρόσωπα και στοιχεία στα οποία αναφερόταν ο πατέρας μου, ο οποίος αναγκάστηκε να αφήσει τη Βόνιτσα το 1916, θέλοντας να συνεχίσει τις σπουδές του στην Πάτρα και στην Αθήνα. Εύλογη λοιπόν η συγκίνηση, αλλά τα πρώτα συναισθήματα υποδοχής του βιβλίου ακολούθησε η εκτίμηση, η βαθιά εκτίμηση για τη δουλειά που έκαναν οι συγγραφείς του και που δεν είναι καθόλου λίγη. Χωρίς να ξέρω με ακρίβεια, νομίζω ότι δεν πέφτω έξω
υπολογίζοντας την προετοιμασία αυτής της έκδοσης σε πολλούς, αρκετούς τουλάχιστον μήνες. Δεν συγκεντρώνεται όλο αυτό το υλικό εύκολα και το λέω αυτό διότι εκτός από τα έτοιμα στοιχεία που υπήρχαν, είτε σε προηγούμενα ιστορικά, λαογραφικά, αρχαιολογικά, λεξικογραφικά και άλλα έργα, ένας βιβλιογραφικός κατάλογος των οποίων βρίσκεται στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου, είναι αναμφίβολο ότι πλουτίστηκε η έκδοση αυτή με στοιχεία καινούργια, με πρωτογενή στοιχεία, αντλημένα και επιβεβαιωμένα από επιτόπιες έρευνες, από επισκέψεις των δύο συγγραφέων, ούτε όμως οι επιτόπιες έρευνες, ούτε οι έρευνες σε αρχεία είναι μικρό και εύκολο πράγμα. Όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με ανάλογες εργασίες, το γνωρίζουμε καλά. Πρέπει να σκεφτούμε ότι ο Μπαρμπαρούσης και ο Κουτιβής, για να μεταφέρουν στον οδηγό τους ονόματα, χρονολογίες, γεγονότα, ιστορικά, ακόμα και μύθους, στους οποίους ήταν πάντοτε γόνιμη η φαντασία των ακρανάνων, έκαναν προηγουμένως διασταυρώσεις, ελέγχους, εξακριβώσεις, έτσι ώστε οι πληροφορίες για τον αναγνώστη να είναι όσο γίνεται περισσότερο σαφείς και έγκυρες. Το βιβλίο, εκτός από τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, του κ. Σορδάτου, που από ό,τι φαίνεται ήταν ο βασικός αρρωγός στην εν λόγω έκδοση, και του ομοτραπεζού μας Πανεπιστημιακού Παναγιώτη Κοντού, ανοίγει με μια αρκετά κατατοπιστική εισαγωγή που θα έλεγα πως συνοψίζει τις γενικές αρχές που διέπουν την έκδοση. Εντοπίζει τις απαρχές των πρώτων φύλων που κατήγησαν την Ακαρνανία, στη δύσκολη σε ακριβείς προσδιορισμούς προϊστορική εποχή, και παραθέτει τις κύριες εκδοχές που υπάρχουν για τη διαμόρφωση της περιοχής αυτής. Περνάει έπειτα στην περίοδο του Τροϊκού Πολέμου, ο οποίος αποτυπώνεται στην Ομηρική Οδύσσια, με τις πολλές ειδικές αναφορές, όπως σωστά λένε, στη θάλασσα του Ιωνίου. Συνοπτικά μνημονεύει την κατάκτηση από τους Ρωμαίους, τον εκχριστιανισμό, και τα χρόνια του Βυζαντίου, που αυτά όμως είναι ιδιαίτερα ταραγμένα, γιατί αντιστοιχούν σε μια εκτεταμένη περίοδο με συνεχείς αλλαγές στην κυριαρχία των τοπικών εδαφών από τους Ενετούς, τους Γενουάτες, όπως και άλλους επιδρομής γοτθικών και σλαβικών φύλων, που ασημειωθεί ότι όλες αυτές οι επιδρομές έγιναν από αυτή την πλευρά πρώτα, της δυτικής, ας πούμε, μεταγενέστερης Ελλάδας, όπως και οι μεταγενέστερες των Ιλυρίων και των Αρβανιτών, που αυτές έγιναν με παρόθηση των Τούρκων. Παράλληλα ή συνάλληλα με την ιστορική διαδρομή, στο βιβλίο βρίσκουμε ικανές στον αριθμό πληροφορίες για την εδαφική σύσταση, τη χλωρίδα και την πανίδα της σύγχρονης Ακαρνανίας, της αλλοιώσεις του φυσικού τοπίου, αλλά και την βιοποικιλότητά της, η οποία νομίζω ότι δεν καταστράφηκε όσο σε άλλες πιο εκβιομηχανισμένες περιοχές της Ελλάδας, λόγω χάρη τη Θεσσαλία, την Αττική και την Βιωτία. Και ακόμα αγρεύουμε πληροφορίες για την διοικητική οργάνωση της περιοχής, που αρχίζει και γίνεται σαφής από τον 4ο αιώνα και σαφέστερη μετά το 1200, όταν ιδρύεται από τον Μιχαήλ Δούκα το Δεσποτάτο της Ηπείρου, και μετά το 1400, όταν το μεγαλύτερο μέρος των Βαλκανίων περνάει στην κυριαρχία των Τούρκων. Η επαρχία της Βόνιτσας και ή του Ξηρομέρου, όπως έμεινε για χρόνια αρκετά αυτή η βασική διαίρεση, συνεισέφεραν πάρα πολλά σε έμψυχο υλικό, όπως γράφουν και οι Μπαρμπαρούσης και ο Κουτιβής, στα διάφορα κινήματα απελευθέρωσης του 18ου και του 19ου αιώνα.
οι οπλαρχηγοί Βαρνακιώτης και Γρίβας και τα κατορθώματά τους είχαν αποκτήσει τη διάσταση του θρύλου στις αφηγήσεις των φιλελληνικών κύκλων της Ευρώπης και δίνει ασφαλώς στοιχεία η αναφορά του Βαρνακιώτη στις οδές του Ανδρέα Κάλβου. Όπως και οι πολλές μνήες στην ιστορία, στις ιστορικές μορφές και στα αναδρακαθήματά τους που πέρασαν στο δημοτικό τραγούδι και από εκεί αντλήθηκαν και ενσωματώθηκαν στις επικές ποιητικές συνθέσεις του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, όπως λόγου χάρη στον Αθανάση Διάκο. Από ένα διάβασμα που είχα κάνει πριν από μερικά χρόνια, νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία για την περιοχή εδώ, ιδιαίτερα της Βόνιτσας και του Ξηρομέρου, στις συνθέσεις του Βαλαωρίτη. Είναι ίσως μια ευκαιρία να κοιταχτούν και αυτές ως πηγές, ως ιστορικές πηγές. Το βασικό μέρος του βιβλίου είναι μοιρασμένο σε δύο μεγάλες ενότητες. Στην ενότητα των μεγάλων τοπικών κοινοτήτων, της Βόνιτσας, της Κατούνας και του Πάλερου και σε εκείνη των μικρότερων κοινοτήτων και οικισμών, που είναι 20 τον αριθμό. Πάντως, λίγο ως πολύ, η δομή στον τρόπο παρουσίασης των μεγάλων ή των μικρών κοινοτήτων είναι περίπου η ίδια. Η κάθε κοινότητα, δηλαδή, αναδεικνύεται μέσα από τη δική της ταυτότητα, τις ιδιομορφίες της, που ενίοτε δεν είναι λίγες. Η παρουσίαση αρχίζει με έναν ορισμό του γεωγραφικού και διοικητικού στίγματος, κάθε κομμόπολης και οικισμού. Μετά εκτείνεται στα ιστορικά τους, που ανάλογα με την επιμέρους σπουδαιότητα είναι λίγα ή περισσότερα. Ένα ενδιαφέρον συστατικό της εργασίας των Μπαρμπαρούση και Κουτιβή είναι η παράθεση της δημογραφικής και της διοικητικής εξέλιξης, ενισχυμένη πολλές φορές με πίνακες και πλουσιότατη φωτογραφική τεκμηρίωση και τέλος η όλη ταυτότητα της κάθε μεγάλης ή μικρής κοινότητας ολοκληρώνεται με λεπτομερή περιγραφή των μνημείων, των ιστορικών κτηρίων, των μοναστηριών, των εκκλησιών της περιοχής, έτσι ώστε το σημαντικό αυτό βιβλίο να αποτελεί κάτι σαν τους φημισμένους γαλάζιους οδηγούς που βοηθούν τους ταξιδιώτες όλου του κόσμου να γνωρίσουν και πράγματα που δεν βλέπουν άμεσα στους τόπους που επισκέπτονται. Με τη διαφορά ότι ο οδηγός αυτός για τις πόλεις και τα χωριά του Δήμου Ακτίου και Βόνιτσας είναι εύλογα πιο πλήρης και πλούσιος, καθώς απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους γηγενείς, στους μεγάλους και στους μικρούς και όπως σωστά είπε και ο Παναγιώτης Κοντός, καλό είναι να περάσει και ως βοήθημα στα σχολεία. Κλείνοντας, να προσθέσω κάτι προσωπικό. Η σχέση της δικής μου οικογένειας με τη Βόνιτσα άρχισε το 1890, όταν ο παππούς μου, Διονύσης, έφυγε από την Κυπαρισία και εγκαταστάθηκε ως τελώνης εδώ, αφού τότε η Ελλάδα, όπως γνωρίζουμε, ήταν ως τον Αμβρακικό. Εδώ παντρεύτηκε την Ευρυδίκη Τζόρτζη και εδώ έκανε τα δυο του αγόρια. Και κάπως έτσι, με τη σημερινή βραδιά και με την ευκαιρία της παρουσίασης της ωραίας εργασίας των Μπαρμπαρούση και Κουτιβή, έρχεται και κλείνει ένας κύκλος, μια νοητή επιστροφή δηλαδή, του πατέρα μου και του θειού μου στην πόλη όπου γεννήθηκαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Αλέξη για την εμπεριστατωμένη παρουσίαση που μας έκανε και βεβαίως να άκουσα και πράγματα που δεν τα ήξερα για την ειδικότερη σχέση που έχει με τον τόπο αυτό. Ευχαριστούμε και να έχουμε την ευκαιρία να τον ξανάχουμε εδώ πέρα. Πριν δώσω το λόγο στην Μαρία την Αγγέλη, θα ήθελα συμπληρωματικά να αναφέρω μερικές παρουσίες εδώ, αν και δεν θα τελειώσουμε. Βλέπω εδώ τη συγγραφέα, τη φιλόλογο, την Ανθή την Παπαθανασίου. Βλέπω τους αντιδημάρχους
του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας τον κύριο Κομποτιάτη και τον κύριο Γούδα, επίσης τον πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Μέρημνας του Δήμου που φρόντισε για την έκδοση, πρέπει να μας ενδιαφέρει και αυτό, το διοικητή του αστυνομικού τμήματος Κατούνες τον κύριο Κότσο, δημοτικούς συμβούλους, τον κύριο Βίτσα, τον κύριο Κωστόπουλο, τον κύριο Κωστολάκη, πρώην δήμαρχο, τον κύριο Στούπα, τον κύριο Προδρομίτη, και βεβαίως βλέπω εδώ το φίλο μας τον Νίκο τον Ράπο, του οποίου είχαμε την ευκαιρία πριν από 2-3 μήνες να παρουσιάσουμε τη μεγάλη προσφορά στον πολιτισμό μας με τη συλλογή που έχει στην Κονοπίνα και η οποία είναι από τις σπανιότερες του είδους στην Ελλάδα. Αρχίζει από τα προϊστορικά και φτάνει στα λαογραφικά τα σύγχρονα. Όμως θα συνεχίσουμε στο επόμενο διάλειμμα και τώρα παρακαλούμε την κυρία Αγγέλη να συνεχίσει. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσω καταρχήν τον Γιώργο Μπαρμπαρούση, διδάκτορα φιλοσοφίας, και τον Βαγγέλη Κουτιβή, πρόεδρο Πολιτιστικού Συλλόγου Κατουνιωτών Αθήνας, συγγραφείς και οι δύο πολλών αξιόλογων βιβλίων, για την τιμή που μου έκαναν να μιλήσω κι εγώ για το βιβλίο τους με τίτλο «Πόλεις και χωριά του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας». Πρόκειται για ένα καλέσθητο τόμο με πλούσιο υλικό, άρτια δομή, πλούσια βιβλιογραφία που γίνεται καλοδεχούμενο και συμπληρώνει την τοπική βιβλιογραφία για την Ακαρνανία. Η Ακαρνανία από πλευράς ιστορικών μελετών κατέχει προνομιούχα θέση συγκριτικά με άλλες περιοχές του νομού μας, όπως σημειώνει στον πρόλογο του ο καθηγητής κύριος Παναγιώτης Κοντός. Συγχαρητήρια στους φίλους Γιώργο και Βαγγέλη για το σπουδαίο έργο τους. Μας δίνουν την επιτομή της ιστορίας και ανθρωπογεωγραφίας του τόπου μας. Εύγες τους συγγραφείς που συνεχίζουν άοκνη την προσφορά τους στο γενέθλιο τόπο. Κυρίες και κύριοι, ένας λόγος που με χαρά δέχτηκα να συμμετέχω κι εγώ στην παρουσίαση αυτού του βιβλίου εδώ είναι η ίδια η Βόνιτσα. Η αλλοτινή πρωτεύουσα της επαρχίας Βονίτσης και Ξηρομέρου. Ως ξηρομερίτισσα νιώθω συναισθηματικούς δεσμούς με την ωραία αυτή πόλη που είναι χαραγμένη στη συλλογική μνήμη ως η πρωτεύουσα του Ξηρομέρου. Εξάλλου, το πανόριο κάστρο της από μόνο του αποτελεί μία πρόκληση για τον επισκέπτη. Το βιβλίο αυτό, με το τόσο πλούσιο υλικό που αφορά στον Γαλλικρατικό Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, είναι αδύνατον να παρουσιαστεί σε ένα 15 λεπτό. Για τούτο επέλεξα να αναφερθώ ως αναγνώστρια και ως ξηρομερίτισσα σε κάποια σημεία που εμένα μου άρεσαν περισσότερο και αρκετά από αυτά δεν τα γνώριζα. Ας περιηγηθούμε λοιπόν μέσα από τις σελίδες του βιβλίου στην περιοχή. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας βρίσκεται στο δυτικό άκρο του νομού Ετωλοκαρνανίας, αποτελεί τμήμα της Ακαρνανίας, η οποία στα οριά της περιλαμβάνει ολόκληρη την περιοχή του νομού δυτικά του Αχελώνου. Πρωτεύουσα η Βόνιτσα. Η Βόνιτσα, η οποία μετά την απελευθέρωση έγινε η πρωτεύουσα της επαρχίας Βονίτσης και Ξηρομέρου, όπως ήδη αναφέραμε,
για την οποία επαρχία ο ξυλομερίτης ιστοριοδίφης Γεράσιμος Παπαδρέκας γράφει. Τούτη η καλότυχη επαρχία, με την άγρια φύση, με τους βαρύκλητους και αράθυμους άντρες και τις λιγερόκορμες και μελιχρές γυναίκες της, κρατάει θέση ξεχωριστή σ' όλο το Κάρελι και το όνομά της Ξακουστό. Στο βιβλίο παρουσιάζεται ο τόπος του Ξηρομέρου με τα δύο πρόσωπα. Το ορεινό που αποτελεί την καρδιά του Ξηρομέρου και το παιδινό και παραθαλάσσιο που ανοίγει το δρόμο για επικοινωνία. Ανάλογα, διαμορφώνεται και ο τύπος του Ξηρομερίτη με τις μεγάλες αντιθέσεις, ακραίως σε όλες του τις εκδηλώσεις. Δεν ξέρει και δεν θέλει τη μέση λύση. Ή στον αλήφορο ή στον κατήφορο. Έδωσε μαπλοχεριά, ανοιχτοχέρης καθώς είναι, το έχει του και το αίμα του στο μεγάλο ξεσηκωμό. Ας περάσουμε τώρα στις κομοπόλεις του Δήμου. Βόλιτσα, η πριγκίπισσα του Αμβρακικού. Με ενδιαφέρον διάβασα την ιστορία του κάστρου που αποτελεί στολίδι της πόλης και της Βόρειας Ακαρνανίας. Οι συγγραφείς αναφέρονται σε όλη την ιστορία του και στο θρύλο της πριγκίπισσας Ισαβέλλας που διασώζεται. Το κάστρο από το 1922 έχει κηρυχθεί διατηρηταίων μνημείων. Κατούνα, η μάνα του καπνού μέχρι πριν λίγα χρόνια. Από τις αρχές του 20ου αιώνα η καπνοκαλλιέργεια ήταν η βασική ασχολία των κατοίκων της Κατούνας και του Ξηρομέρου γενικότερα. Οι συγγραφείς αναφέρονται στη χρυσή εποχή του καπνού, αλλά και στις κινητοποίησεις των καπνοπαραγωγών προκειμένου να διεκδικήσουν καλύτερες τιμές για το προϊόν του μόχθου τους. Στο συλλαλητήριο που έγινε στις 8 Σεπτέμβρη 1962 συμμετείχαν πολλοί κατουνιώτες και άλλοι ξηρομερίτες οι οποίοι συγκεντρώθηκαν σε δύο σημεία της Εθνικής Οδού Αγρινίων Φιλοχίας. Το ένα στη θέση Σαμάρι και το άλλο στη μικρή γέφυρα της Φίνας, σημερινή Κυψέλη. Στο συλλαλητήριο σκοτώθηκε ο αγρότης Δημήτρης Βλάχος από τη Λεπενού και τραυματίστηκε σοβαρά ο Ευστάθιος Μπίλας από τις Φοιτίες. Για το θέμα αυτό έχω ασχοληθεί ιδιαιτέρως και δημοσίευσα για πρώτη φορά πριν αρκετά χρόνια στην τοπική εφημερίδα «Η Κατούνα». Πάλερος, το θέρετρο της Εντολοκαρνανίας. Το χωριό άλλαξε ραδαία. Έγινε μια ακμάζουσα κομόπολη που φιλοξενεί ξένους και Έλληνες τουρίστες. Είναι μια κομόπολη με μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, άρτιες ξενοδοχειακές μονάδες και διαμερίσματα. Το φωτογραφικό λεύκωμα που εξέδωσε πριν μερικά χρόνια ο Δήμος Παλέρου προβάλλει τις ομορφιές του τόπου. Φωτογραφίες από το λεύκωμα υπάρχουν πολλές στο βιβλίο αυτό. Περνάμε τώρα στα χωριά και τους οικισμούς του Δήμου. Έχουμε τα δύο προσφυγικά χωριά. Τον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας και τον Άγιο Νικόλαο Κατούνας. Εδώ να ευχαριστήσω και πάλι τους φίλους συγγραφείς γιατί μου έδωσαν την ευκαιρία να συμπληρώσω τις γνώσεις μου γύρω από τον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Αγνώμουσα ότι κι αυτός χτίστηκε από πρόσφυγες το 1925. Γνώριζα μόνο τον Άγιο Νικόλαο Κατούνας, τον οποίο οι κάτοικοι των διπλανών χωριών ονομάζουν τα πρόσφυγα. Εδώ θυμάμαι ότι η γιαγιά μου έλεγε τα προσφύγκα. Όπου είχαμε ένα κουμπάρο, ονόματι Σαβίδη, τον οποίο χαρακτήριζε φιλόξενο, φιλότιμο, εργατικό κλπ. Χαρακτηριστικά βέβαια που αποδίδονται σε όλους τους πρόσφυγες. Διάβασα επίσης και για το αφιέρωμα που έγινε το 2009 στον ξεριζωμό της Μικράς Ασίας και του Πόντου και για το μνημείο που έστησαν οι πρόσφυγες εις μνήμην όσων ήρθαν από τις χαμένες πατρίδες. Κυρίες και κύριοι, φέτος που συμπληρώνονται 90 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή, θα μπορούσαμε, σύλλογοι και φορείς, να διοργανώσουμε μια εκδήλωση για να τιμήσουμε τους πρόσφυγες.
που ξεριζώθηκαν από τις αλυσμόνητες πατρίδες και ρίζωσαν εδώ, στο φιλόξενο Ξηρόμερο. Κι αν δεν προλαβαίνουμε φέτος, ας το προγραμματίσουμε για του χρόνου. Το αξίζουν. Φίλε Γαζέτα, το συζητούσαμε πέρσι το καλοκαίρι. Ας το υλοποιήσουμε. Αετός. Το ιστορικό χωριό θα το χαρακτήριζα. Εδώ στάθηκα ιδιαίτερα στη μάχη του Αετού. Αύγουστος 1822. Αναφέρεται το ιστορικό γεγονός, οι γενναίοι αρχηγοί και αξιωματικοί που διακρίθηκαν στη μάχη. Η νίκη των Ελλήνων στη μάχη αυτή είχε πολύ μεγάλη σημασία. Πρώτον, έγινε μετά την ήττα στο Πέτα και αναπτέρωσε το ηθικό των Ελλήνων. Δεύτερο, αναχέτησε την προέλευση των Τούρκων προς το Μεσολόγγι. Και τρίτο, έσωσε από βέβαιη σφαγή χιλιάδες γυναικόπαιδα που βρίσκονταν στο Μύθικα και στο σκάλωμα Δραγαμέσου. Συνεχίζουμε στο συγκοινωνιακό κόμβο, το Άκτιο. Εδώ γίνεται αναφορά στο ιστορικό γεγονός της ναυμαχίας του Ακτίου 31 π.Χ. Ζωντανεύει το ιστορικό γεγονός και η θρύλη για τον ερχομό και τη διαφυγή της θρυλικής Κλεοπάτρας. Τα τοπονύμια Λουτρά της Κλεοπάτρας και Διάβλος της Κλεοπάτρας δείχνουν πως η συλλογική μνήμη συντηρεί ένα ιστορικό γεγονός που συνέβη το 31 π.Χ. Αχυρά. Ο τόπος των πηγών, θα έλεγα. Από εδώ ιδρεύονται η Κατούνα, η Αμφιλοχία και άλλα χωριά του Ξηρομέρου. Βάτους. Το ερυπωμένο χωριό. Τόπος καλοκαιρινός των κοπαδιών. Βούστρι. Το παλιό χωριό δεν υπάρχει. Το νέο ενώθηκε με την Τρίφη. Δρυμός. Ένα νέο χωριό. Δημιουργήθηκε πριν από 60 περίπου χρόνια από τους κατοίκους του παλιού στην πλαγιά του υψώματος Δρυμώνας, οι οποίοι σταδιακά μετακινήθηκαν στον κάμπο κοντά στη θάλασσα. Θήριο. Στεκόμαστε εδώ στο μοναδικό αρχαιολογικό μουσείο του Ξηρομέρου με εκθέματα από όλη την περιοχή. Εδώ θα μπορούσαμε και εμείς οι εκπαιδευτικοί να διοργανώνουμε εκδρομές για να το επισκέπτονται οι μαθητές μας και να αποκτούν βιωματική σχέση με τα μνημεία. Σε πρόσφατο διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε η Αρχαιολογική Εταιρεία Θεστιαίων και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, η Ιταλίδα καθηγήτρια Αντωνέτη Κλαούντια μίλησε με θαυμασμό για τα εκθέματα και τις επιγραφές του μουσείου. Να γίνονται τόσες σπουδαίες διαλέξεις για το μουσείο μας και οι μαθητές μας να το αγνοούν. Κομποτή ή Πέρσεβος. Εδώ έβρισκαν καταφύγιο οι κλέφτες και κυρίως οι ξακουστοί κατσαντονέοι. Η συλλογική μνήμη διασώζει παραδόσεις για ορισμένες τοποθεσίες όπως του Τούρκου το Ραχούλι και τουρκομνήματα, καθώς και για το δάσος της Μαύρης Ελλάδης. Κονοπίνα. Εδώ διαβάζουμε και το πανέμορφο σπήλαιο της Κονοπίνας. Ανακαλύφθηκε το 1982. Οι σπηλαιολόγοι μίλησαν για ένα καταπληκτικό διάκοσμο απαράμιλης φυσικής ομορφιάς. Το σπήλαιο περιμένει την ανάδειξή του και ίσως ακολουθήσει και η ανάδειξη της περιοχής. Λουτράκι Κατούνας, τόπος παραθερισμού. Οι φωτογραφίες που βλέπουμε στο βιβλίο αποτυπώνουν την ομορφιά του οικισμού και μας προσκαλούν να την απολαύσουμε. Μοναστηράκι. Το χωριό του νερού και του πανηγυριού θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Αφού η πηγή κορπεί με το ευεργετικό νερό της και το θρησκευτικό πανηγύρι κάθε Αύγουστο, αποτελούν σημαντικά στοιχεία της ταυτότητάς του. Είναι ξακουστό το πανηγύρι που γίνεται στο μοναστηράκι. Μεγάλες φωνές του δημοτικού τραγουδιού όπως Τάκης Καρναβάς, Μάγης Χριστοδουλόπουλος, Φιλιό Πυργάκη, Βαγγελιό Χριστιά, η συντοπίτησά σας,
και πολλοί άλλοι πέρασαν από αυτό το πανηγύρι. Θυμισμένα επίσης είναι τα κρεατικά και οι μεζέδες της περιοχής. Να φας ζούλα από το μοναστηράκι δεν συγκρίνεται με καμιά. Είναι η χαρακτηριστική έκφραση των καλοφαγάδων. Μένω και στις διατροφικές συνήθειες, αφού εμείς οι ξηρομερίτες είμαστε και καλοφαγάδες και μερακλίδες. Παλιάπελα, το χωριό που σφίζει από ζωή. Εδώ στάθηκα στο επιβλητικό κτίριο, την Ακαδημία Μελετών Κοινωνικών Προβλημάτων Κοσμάς Οητολός. Ένα ίδρυμα με πλούσια δράση. Το βιβλίο αυτό διευκρινίζει την ταυτότητα του κτηρίου. Περατιά. Η πατρίδα των Γρυβαίων. Ανάμεσα σε άλλα, εδώ διάβασα την ιστορία της μεγάλης αρματολικής οικογένειας των Γρυβαίων. Πλαγιά. Η παλιά Πλαγιά είναι ένα ερυπωμένο χωριό. Ενώ θα μπορούσε, όπως αναφέρουν οι συγγραφείς, να αποτελέσει ένα πρότυπο παραδοσιακό οικισμό πολύ κοντά στη θάλασσα. Δυτικά του χωριού δημιουργήθηκε η νέα Πλαγιά. Πογωνιά. Ένα όμορφο χωριό με καθαρές θάλασσες και ωραίες παραλίες. Σκλάβαινα. Το παλιό χωριό είναι ερυπωμένο πια. Τα νέα Σκλάβαινα χτίστηκαν δίπλα στην Πάλερο. Στενό. Ένας οικισμός γατζωμένος στην πέτρινη Πλαγιά. Τρίφου. Ένα ορεινό χωριό. Ο υψηλότερος κατοικήσιμος οικισμός της περιοχής. Δύο σημαντικά στοιχεία ταυτότητας του χωριού αποτελούν η υδροθιούχος φυγή, το νερό της οποίας έχει θεραπευτικές ιδιότητες, και ο Άγιος Βάρβαρος, ένας τοπικός Άγιος που γιορτάζει στις 15 Μαΐου και πλήθος κόσμου προσεύχεται για να προσκυνήσει. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, να τονίσω και πάλι την αξία αυτού του βιβλίου και τη μεγάλη προσφορά των φίλων συγγραφέων στον τόπο μας. Είναι ένα βιβλίο χρήσιμο για τον κάθε αναγνώστη. Στις σελίδες του θα περιηγηθεί στο Βόρειο Ξηρόμερο. Θα γνωρίσει τις πόλεις, τα χωριά και τους οικισμούς. Θα κατανοήσει την τοπική ιστορία. Θα μελετήσει την τοπογραφία του χώρου. Τη σχέση ανάμεσα στους κατοίκους και το χώρο. Τις επιδράσεις που είχε στη ζωή τους. Τα ήθη και τα έθιμα, την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη, τη σύγχρονη οικιστική μορφή. Το βιβλίο μας δίνει μία ολιστική εξέταση της τοπικής ιστορίας της περιοχής και μπορούμε να τη συσχετίσουμε με τα σημαντικότερα γεγονότα της εθνικής ιστορίας. Παρατηρούμε επίσης κάποια στοιχεία της περιοχής που έχουν αλλάξει και κάποια που διατηρούνται ίδια τα τελευταία χρόνια. Αλλαγές και συνέχειες δηλαδή. Ενδεικτικά αναφέρω. Πρώτο, η πληθυσμιακή σύσταση και μεταβολή κάποιων χωριών. Για παράδειγμα, η πληθυσμιακή αύξηση του Αγίου Νικολάου Βόνιτσας και η ερήμωση κάποιων άλλων περιοχών. Δεύτερο, οι γεωργικές καλλιέργειες. Από τη μονοκαλλιέργεια του καπνού περάσαμε στις εναλλακτικές καλλιέργειες. Τρίτο, σταθερή αξία, η φιλοξενία. Η φιλοξενία είναι αρετή των ξηρομεριτών. Και κάτι ακόμα. Ως ενεργή εκπαιδευτικός, είδα το βιβλίο και ως ένα εργαλείο απαραίτητο στα σχολεία. Να χρησιμοποιηθεί ως πηγή για τις εργασίες των παιδιών και για τα πολιτιστικά, περιβαλλοντολογικά και άλλα προγράμματα. Καθώς και για τις ερευνητικές εργασίες των μαθητών των λυκείων, τα γνωστά project. Εδώ θα βρουν την επιτομή της ιστορίας του τόπου τους. Θα την κατανοήσουν καλύτερα και θα τη συσχετίσουν με τη γενική, την εθνική ιστορία. Ελπίζω οι συνάδελφοι της περιοχής, ευαισθητοποιημένοι καθώς είναι, να το αξιοποιήσουν κατάλληλα. Τα παιδιά, μέσα από τα ερευνητικά προγράμματα, προτείνουν προτάσεις ανάπτυξης της περιοχής που πολλές φορές μας εκπλήσουν. Σας το λέω εκ πείρας. Η καλύτερη τύχη που θα μπορούσε να έχει ένα βιβλίο τοπικής ιστορίας όπως αυτό
είναι να το διαβάσουν οι νέοι μας. Τέλος, το βιβλίο αυτό αποτελεί και μια γέφυρα σύνδεσης των πόλεων και των χωριών ενός διευρυμένου Δήμου. Ή, όπως γράφει ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Σολδάτος στον πρόλογο του, ένα ρομαντικό εγχείρημα της ιστορικής σύνδεσης των χωριών του Δήμου Ακτίου Βόλιβας. Σας ευχαριστώ. 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 Ευχαριστούμε την κυρία Αγγέλη. Επιβεβαίωσε αυτό που είπα στην αρχή. Όσα είπε, πέρα από την βιωματικότητα, επειδή ως γνήσια αξιομερίτησα ορισμένα πράγματα τα προσεγγίζει με τρόπο αυθεντικό, είδαμε και την κοινωνική της ευαισθησία. Την ευχαριστούμε και, όπως είπα και πριν, ελπίζω ότι σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε πάλι. Πριν δώσω το λόγο στον αγαπητό Μπάμπη Τσελεπή, ο οποίος είναι γνωστό βέβαια εκτός των άλλων ότι είναι και γνήσιος ξηρομερίτης από τον πρόδρομο, αν δεν κάνω λάθος. Θα ήθελα να αναφέρω και μερικές άλλες παρουσίες. Βρίσκονται εδώ μαζί μας, εκτός από τους αντιδημάρχους που ανέφερα, και ο αντιδήμαρχος κύριος Φερεντίνος, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Δρυμού, κύριος Λιώτσος, και επίσης ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Κατούνας, μην πούμε εδώ τοπικής κοινότητας γιατί θα παρεξηγηθούμε, ο κύριος Κασούρας, θα μας πάει ο κύριος Κουτιβής, αν το έτσι, αν κάνω αυτό το λάθος. Λοιπόν, επίσης, ο γνωστός, ο Άγγελος Μιλιώνης, η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Κατούνας, η κυρία Χαλιμούρδα, εγώ πάντα κάνω λάθος το όνομά της και τη λέω Χαλιμούρδα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γέφυρες, κύριος Λιάπης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου, ο κύριος Βασίλης Μουρκούσης, κάπου εκεί πρέπει να κρύβεται, προς τα κάτω. Ο διευθυντής της Ακαρναγίας ΝΕΤ, Σπύρος Μπαράκος, ο γραμματέας της Αμφικτιονίας Ακαρνάνων, κύριος Αστέλιος Δίνου, η γραμματέας των Συλλόγου των Βονιτσάνων, κυρία Βρακατσέλη, και κρατώ μερικούς ασφαλώς για να τους πω στο τέλος, γιατί ο κύριος, βλέπω ότι ο κύριος Τσελεπής αδειμονεί. Λοιπόν, ελάτε κύριε Τσελεπή. Ευχαριστώ. Όχι, να είναι. Καλησπέρα σας. Κυρία Βουλευτή, κύριε Δήμαρχη, κύριε Καθηγητά, κύριε Συνομιλητέ, κύριε Διοικητά, εκλεκτοί, καλεσμένοι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπατριώτες, από τα τελευταία λόγια της Μαρίας της Αγγέλη που μιλάει για τη Βόνιτσα και το Ξηρόμερο. Είμαι κι εγώ ξηρομερίτης και μάλιστα δεν μπορώ, η συνήθεια επειδή είναι ισχυρό πράγμα, πάντα λέω από το Ξηρόμερο που έχει πρωτεύουσα τη Βόνιτσα. Βονίζεις και Ξηρομέρο λοιπόν. Βέβαια οι νόμοι έρχονται και τα αλλάζουν, αλλά οι νόμοι είναι σαν το ξύφος. Τα κόβουν όλα, δεν λύνουν, δεν τα λύνουν όλα. Θα ήθελα όμως να κάνω και ένα μικρό σχόλιο για τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Κοντό. Ένας ομιλητής εξαντλεί το θέμα του, όχι τους ακροατές. Και ένας λόγος πρέπει να έχει καλή αρχή και καλό τέλος, μόνο που να μην απέχουν μεταξύ τους. Είμαι και τελευταίος ομιλητής και κουρασμένοι που είστε, θα είμαι σύντομος. Εγώ, επειδή οι προηγούμενοι εισηγητές με τόσο διεξοδικό τρόπο
ανέλησαν το βιβλίο και τη σημασία του, εγώ θα μου επιτρέψετε να μιλήσω για τη σημασία του βιβλίου υπό την έννοια τι σκέφτηκαν οι συγγραφείς και το έγραψαν και τη σημασία του την ιστορική. Είναι λίγο δύσκολο να βρει κανένας τι σκέφτονται οι συγγραφείς. Δεν ξέρουν και οι ίδιοι καμιά φορά, απεραντολογούν όταν κάθονται να γράφουν. Αλλά εγώ θα κάνω την προσπάθεια και οι θεοί και η σοφία μείνουν την προσπάθεια. Καταρχήν, διαβάζοντας το βιβλίο, θα κάνω ένα μικρό σχόλιο από τον πρόλογο του Δημάρχου, του κυρίου, του αγαπητού του κυρίου Σολδάτου, θα το διαβάσετε, που μετά τις πρώτες αράδες μπαίνει στην ουσία με 2-3 προτάσεις, πολύ ουσιαστικές, με μεγάλο βάθος. Και τι μας λέει, μας θυμίζει το μεγάλο ιστορικό και θεωρητικό Γάλλο τον Γκιζό. Και πράγματι, κύριε Δήμαρχε, όταν μελετά κανείς την ιστορία του τόπου του και της ιδιαιτέρας του πατρίδας, κρίνει σωστότερα την παρούσα κατάσταση και πολύ ωραία, όπως σημειώνεται στη συνέχεια αυτής της πρότασής σας, λέτε ότι αντιλαμβάνεται σωστότερα το παρόν του και επιλέγει τις προϋποθέσεις και τους όρους για να χαράξει τη μελλοντική του πορεία. Θα το συνδυάσω και με του καθηγητού μας του κυρίου Κουντού, που πάντα παρουσιάζεται, δίνει τη μάχη για την πνευματική και ιστορική διεργασία της ετωλακαρνανίας και όχι μόνο. Γι' αυτό είναι εδώ απόψε και πάντα θα είναι, ο οποίος κύριος καθηγητής, στον πρόλογό του, πέρα από το ότι εντοπίζει τη σημασία του βιβλίου, πέρα από την ιστορία που έχει, μιλάει για την οικονομία, μιλάει για τα ήθη και έθιμα, μιλάει για το ιστορικό μας, λαογραφικό μας και πολιτιστικό μας γίγνεσθε και λέει κάτι πολύ σπουδαίο, συμπληρώνει προηγούμενους αξιόλογους ερευνητές και ιστοριογράφους και ιστοριοδίφες του τόπου μας, γιατί υπήρχε ένα κενό. Απλώς υπήρξαν κι άλλοι που έγραψαν, δάσκαλοι, ανέφερε τον κύριο Παπατρέχα η Μαρία, οι οποίοι ασχολήθηκαν περισσότερο με τη λαογραφία. Εδώ υπήρχε ένα ιστορικό κενό και αυτό συμπληρώνουν οι αγαπητοί συγγραφείς Βαγγέλης Κουτβής και Γιώργος Μπαρμπαρούσης ή και τα Νάμπαλιν, για να μην τους βάλω στη σειρά και παραξηγηθώ έτσι, και συμπληρώνουν αυτό το κενό με πολύ υδρότα, πιστεύω. Έκατσαν και αναδιφώντας τα ιστορικά μνημεία, γεγονότα, τις μισοσβισμένες αράδες από τα αρχεία για να μας δώσουν τούτο το καλέσθητο βιβλίο. Χρησιμοποίησαν την ιστορία σαν στιμόνι και τα γεγονότα σαν εφάδι για να μας δώσουν τούτο το πολυπλούμιστο βιβλίο, το οποίο, γιατί τα γραπτά μνημεία, ξέρετε, μένουν και έρχονται οι επιγενόμενοι που πάντα θα στρέφουν με τη μνήμη τους προς τα πίσω και θα γνωρίζουν την ιστορία του τόπου, διότι όλβιος ως της ιστορίας έσχε μάθηση, έλεγε ο Ευρυπίδης. Και οι αρχαίοι πρόγονοί μας συνέδεγαν, έκαναν τη σύνδεση για την ευτυχία, τη γνώση της ιστορίας, γι' αυτό και το έλεγαν. Δηλαδή θεωρούσαν πτωχό το πνεύματι αυτόν που δεν γνώριζε την ιστορία. Δεν γίνεται ιστορία, λέει ο Αριστοτέλης, απ' αρχής μέχρι τέλους κυριεσμέν. Είμαστε κυρίαρχοι. Η ιστορία δεν είναι αναδίπλωση της ιδέας ή περιγραφή των γεγονότων. Είναι ανθρώπινη δημιουργία κατά τον Αριστοτέλη. Που σημαίνει, δείχνει τι ήταν οι προγονοί μας και κατά πού πάμε. Είναι σαν να μου λέει κάποιος, οδηγεί το αυτοκίνητό του δίχως να συμβουλεύεται τους καθρέφτες του. Την ιστορία τη μελετάμε να δούμε τι λάθη γίνανε και ποια πρόκειται να γίνουν. Δεν γίνεται τόπος δίχως ιστορία και εμείς
δόξα το μεγαλοδύναμο οι Έλληνες και οι Ακαρνάνες, για τους οποίους μιλάμε απόψε, έχουν πολύ μεγάλη ιστορία. Και οι δύο αυτοί συγγραφείς, πιστεύω, κάμαν μία σύνδεση με το βιβλίο τους, το είπαν και οι προηγούμενοι αναλυτές πάρα πολύ ωραία διεξοδικά, συνέδεσαν, έτσι αλληγορικά το λέω και εγώ, τα μαντικά ύδατα της Κασταλίας πηγής με τα υγειασμένα ρήθρα του Ιορδάνου. Νομίζω ότι μετά τον πόλεμο, γιατί είχαμε όλο πολέμους, πολλοί πνευματικοί άνθρωποι ασχολήθηκαν και τοπικές κοινωνίες για να δώσουν τη μοναδικότητα και την ιστορικότητα του χώρου τους και του γενέθλιου τόπου. Και μάλιστα πολλοί που ζήσαμε στις πόλεις, οι πιο πολλοί δεν ξέχασαν, διότι αυτή η έμφυτος νοσταλγία προς τη γη των πατέρων, ειδικά εμάς τους Έλληνες, μας ταρακουνάει. Γι' αυτό, παρότι ζουν στην Αθήνα, γύρισαν και έκαναν πολύ μεγάλες προσπάθειες για την έρευνα, διότι το ένα βιβλίο, θα ξέρετε όλοι απόψε εδώ, σας βλέπω, δεν γράφεται έτσι. Κι εγώ θα έγραφα, θα καθόμουν να πιάσω να γράψω ένα βιβλίο. Μεγάλος σκόπος, μεγάλη έρευνα για να έχουν ένα ντοκομενταρισμένο. Διότι θα έρθουν και οι επόμενοι, δεν μπορεί να κάνεις μία λέξη λάθος για να υπάρχει μία συνέχεια. Το βιβλίο βέβαια, από ό,τι είδα, έχει μια πολυτέλεια κι αυτό, με τα πράσινα γράμματα του κάτω από τους υπότιτλους. Και θα μου επιτρέψετε να πω, είναι μια καινοτομία και δίχως χερεκακία θα πω, είναι υπερβολή στις μέρες μας, στην ύφεση. Έχει και μια άλλη, βέβαια κάμαν πολλές επισκέψεις εδώ, έρευνες οι άνθρωποι για να βρουν τα ντοκουμέντα και να τα καταγράψουν. Μεγάλη προσπάθεια, είναι απαιτητικό αυτό το έργο. Έχει και μια άλλη καινοτομία, που γράφουν με συνοπτική διαδικασία, παρουσιάζουν τα κυριότερα των πολισμάτων του Δήμου Ακτίου. Πέρα από το ηθικό και το πατριωτικό μέρος, μας αποκαλύπτουν Βαγγέλης Κουτβής και Γιώργος Μπαρμπαρούσης και τον φολκλωρικό τους και φυγίστρο χαρακτήρα τους. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό που κάτσανε να κάνουν. Αυτό θέλει μεράκι καταρχήν. Μου έρχεται στο μυαλό, επειδή ο κύριος Κοντός είπε, είμαι και γνώστης της γερμανικής, πως το είπατε κύριε καθηγητά, μου θυμίζει τον μεγάλο ιστορικό του 1700, τον Μπάτλοντ Γκέορκ Νίμπουρ, ο οποίος είπε, θα το πω έτσι να ακουστεί και στα γερμανικά λιγάκι, παρά τη Μέρκελ που λέει αυτά που λέει, «Um der Gesichtlichen Gerechtigkeit willen», για τη θέληση της ιστορικής δικαιοσύνης, «Bin ich gezwungen zum bestätigen», είμαι υποχρεωμένος να ομολογήσω, «dass der Jäger», ότι ο καθένας «der die Geschichte seines Vaterlandes schreibt», ο οποίος γράφει την ιστορία, ασχολείται με την ιστορία της πατρίδος του, «verwirklicht eine heilige Schuld», επιτυγχάνει ένα Άγιο έργο. Εμείς, για να μην σας κουράζω, τους θυμούμε ιδιαίτερα, τους ευχαριστούμε για, για την δημιουργική τους παρουσία και τους ευχαριστούμε και τους θυμούμε για τη σημαντική τους προσφορά. Και εγώ σας ευχαριστώ που με ακούσατε να το διαβάσετε όλοι το βιβλίο. Ευχαριστούμε και τον κύριο Τσελεπή, γιατί με το χυμαρόδι λόγο του κατόρθωσε να μας δώσει μία ζωντανή εικόνα του βιβλίου, μαζί φυσικά και με όσα ακούστηκαν προηγουμένως. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αναφέρω ακόμη τις παρουσίες των Διευθυντών των Κέντρων Υγείας Βόνιτσας και Κατούνας και του εκπροσώπου της 131 Στρατιωτικής Μονάδας Ακτίου. Καινούργια έχουμε. Λοιπόν,
είναι, τον είπαμε τον πρόεδρο του Υπηκού Ομίλου Κατούνας και τον πρόεδρο της Βαμπίνης, βεβαίως δεν τον είπαμε και ζητώ συγγνώμη, του κύριος Μασχαλής. Ακόμη, τελειώνουμε. Είναι εδώ ο γραμματέας του Συλλόγου των Κονοπινιωτών, ο κύριος Θεόδωρος Κολής. Είχε γίνει μια θαυμάσια εκδήλωση στην Κονοπίνα το καλοκαίρι, τώρα έχουμε φθινόπωρο. Επίσης βρίσκεται εδώ η Δημοτική Σύμβουλος και Πολιτευτής κυρία Τζιμάνη και του Δήμου Αγρινίου. Ο Γυμνασιάρχης ο κύριος Νικάκης, ο πρόεδρος του Τοπικού Συλλόγου ΑΕΤΟΥ, ο πρόεδρος του, τον είπαμε προηγουμένως, και ο συγγραφέας κύριος Φάκος και βεβαίως ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομάδας Κατούνας, ο κύριος Μαυρομάτης. Την είπα τη Χρυσοκοπούλα από την αρχή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πράγματι η απόψινή συναντησή μας εδώ δείχνει πρώτον ότι τιμούμε το έργο δύο εκλεκτών συμπατριωτών σας, του κυρίου Κουτιβή και του κυρίου Μπαρμπαρούση, το οποίο, όπως είπα στην αρχή, δεν είναι το πρώτο, αν θέλετε, βήμα, αλλά είναι συνέχεια προηγούμενης προσφοράς τους σε, και στο επίπεδο της συγγραφής και της επιστημονικής έρευνας, αλλά και στο επίπεδο της προβολής του πολιτισμού μας και της προβολής των θεμάτων που απασχολούν την περιοχή μας. Δεύτερο, οι εισηγήσεις που έγιναν έθιξαν όλες τις πλευρές που θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί για ένα τέτοιο είδους βιβλίο. Τρίτο, να πω ότι βεβαίως όλοιος εστίν ότι στις ιστορίες έσχε μάθηση μόνο, θα μου επιτρέψεις εδώ αγαπητέ Μπάμπη να πω ότι το είπε ο Θουκυδίδης αυτό. Αλλά, προσέξτε. Περνάμε δύσκολους καιρούς. Αυτή τη στιγμή ύψιστα συμφέροντα και του έθνους και του κράτους, ύψιστα δικαιώματα των πολιτών απειλούνται, διακυβεύονται και μερικές φορές καταρακώνονται. Νομίζω ότι η σωστή γνώση του παρελθόντος μας οπλίζει έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, με περισσότερη υπευθυνότητα και αν θέλετε από ευγνωμοσύνη προς εκείνους, τους παλιότερους, με εντιμότητα όλη αυτή την κατάσταση μπροστά στην οποία βρισκόμαστε. Έχω τη γνώμη, προσέξτε, ότι αυτού του είδους οι συναντήσεις είναι συμβολή γενικότερη σε αυτό που σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε έχουμε ανάγκη. Και μια και ανέφερε η κυρία, θα μου επιτρέψετε μόνο δύο κουβέντες. Ανέφερε η κυρία Αγγέλη και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος, να πω, δυστυχώς δεν είναι εδώ η κυρία Βουλευτής, αλλά τα είχαμε πει αυτά και στην Κονοπίνα, ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος που ιδρύθηκε ύστερα από πολλούς αγώνες τον Αύγουστο του 2009 κινδυνεύει. Και δεν είναι το πρόβλημα ούτε του Αγρινίου, ούτε του Μεσολογγίου, ούτε της Ναπάτου, ούτε της Βόνησας, επειδή βρισκόμαστε εδώ. Είναι το πρόβλημα όλης της περιοχής. Έχουμε χρέος όλες και όλοι, πρώτα οι βουλευτές, μετά οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετά όλοι οι άλλοι, να αγωνιστούμε ώστε να αποτραπεί αυτό το οποίο μπορεί από πολλούς και ποικίλους λόγους να θέλουν μερικοί να συμβεί. Το λέω γιατί αφορά, επαναλαμβάνω, όλους, δεν αφορά μόνο κάποιους. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως, αυτονόητο ότι θα έρθουν οι συγγραφείς τώρα να κλείσουν την βραδιά και μετά θα δούμε και το ντοκιμαντέρ. Θα μας επιτρέψετε με τον κύριο Ζήρα να μην μείνουμε μέχρι το τέλος γιατί εμείς φεύγουμε για την Αθήνα, οι δυο μας. Από εδώ κατευθείαν για την Αθήνα. Εντάξει. Ευχαριστώ.
Ναι. Να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε να είστε παρόντες απόψεις και παρούσες. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κοντό, πάντα μας συμπαραστέκεται. Σε όχι μόνο στους ξενομαδίτες, σε όλη την Αυλοκανανία γενικά. Όποιος έχει πάει στον κύριο Κοντό, από όπου και αν είναι, δεν έχει. Την κυρία εισηγήτρια, την Μαρία την Αγγέλη, τον κύριο Ζήρα, τον κύριο Τελεπή και επίσης τον δήμαρχο του Γόνιτσας, τον κύριο Νικόλα Σουδάτο, γιατί από την πρώτη στιγμή μας συμπαραστάθηκε και ήταν έντρεμος υποστηρικτής της ιδέας μας και φυσικά το Κέντρο Κοινωνικής Μέρημνας και Ανάπτυξης στο Δήμο Ακτίου Γόνιτσας. Λοιπόν, αυτά από μένα, δεν έχω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά και να κλείσει ο κ. Σκοτεινίδη λόγω εντοπιότητας. Επίσης, τον κ. Σκοτεινίδη, φυσικά τον ευχαριστώ, γιατί είχαμε πολύ καλή συνεργασία και είμαστε χρόνια φίλοι, αλλά ήμασταν και πολύ. Συνεργαστήκαμε πολύ καλά και πιστεύω ότι βάλαμε και εμείς ένα κεταράκι. Ευχαριστώ. Καταρχήν, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα, πάω λίγο διαφορετικά από το πρωτόκολλο, τους μη επίσημους, τους απλούς φίλους, αυτούς που ήρθαν για την παρουσία τους εδώ, για μας, για το βιβλίο, για την παρουσίαση. Και στη συνέχεια, να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλους τους επίσημους που βρέθηκαν εδώ απόψε, όλους όσους συντέλεσαν και μας έδωσαν στοιχεία για την σύνταξη αυτού του πονήματος. Επίσης, θέλω να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου για τους ομιλητές της σημερινής εκδήλωσης και όσους βοήθησαν για την πραγματοποίησή της. Φυσικά το πόνημα αυτό έγινε με την αρρωγή του Κέντρου Μέρημνας και Ανάπτυξης του Δήμου μας. Τέλος, εκφράζω και τις προσωπικές ευχαριστίες μου προς τον Δήμαρχο, τον Νίκο Σολδάτο και ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο που μας εμπιστεύτηκε και τήρησε το λόγο του στην έκδοση του παρόντος. Το βιβλίο που παρουσιάσαμε απόψε είναι αποτέλεσμα αιτητικής έρευνας που προέκυψε από αγάπη, ενδιαφέρον, από την ανάγκη να γνωρίσουμε όλοι το νέο διευρυμένο Δήμο Ακτίου Γόνιτσας. Να μάθουμε την ιστορία του, να επισκεφτούμε τα αξιοθέατά του, να ταξιδέψουμε στο πολύ ενδιαφέρον παρελθόν του, να αξιολογήσουμε τις πολλές δυνατότητες για το καλό όλων μας και κυρίως της νέας γενιάς. Ένα βιβλίο που γράφτηκε με πολύ μεράκι και αγάπη για τη γενέθλια γη, να γνωριστούν όλα τα χωριά, όλοι οι κάτοικοι, όλοι οι οικισμοί μεταξύ μας, να μπορέσουμε ο άλλος να επισκεφτεί μέσα από το βιβλίο αυτό, να κάνει ένα ταξίδι, να πάει από τον Αετό έως το Στενό. Ένα βιβλίο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν προζύμι, θα μπορούσαμε να πούμε, σαν οδηγός για τους αυριανούς μελετητές, αλλά θα μάθει και στους νέους μας την πλούσια ιστορία της περιοχής μας. Εμείς με αυτό το βιβλίο βάζουμε το λιθαράκι του δικού μας χρέους στην γέννηση και το αύριο της ιδιαίτερης πατρίδας μας. Να διευκρινίσω κάτι προσωπικά, εγώ δεν είμαι συγγραφέας, απλά έχω γράψει 5 βιβλία για τον τόπο μου και τον αγαπάω όπως εσείς, απλώς με διαφορετικό τρόπο. Αξίζει να σημειώσουμε πως στην διοργάνωση της εκδήλωσης, της παρουσίασης αυτής, συνεργάστηκαν ο Δήμος Ακτίου Γόνιτσας, η Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία, η Ξερομερίτικη Εταιρεία Λόγου και Τέχνης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κατουνιωτών Αθήνας Φίλιππος Ακαρνά. Την εκδήλωση υποστήριξαν η Αμφικτιονία Ακαρνάνων, ο Σύλλογος Απανταχού Παλαιριωτών Γεχροπούλα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Θηριωτών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κονοπινιωτών Ξερομέρο η Άγια Απόστολη, ο Σύλλογος Δρυμνιωτών Αθήνας, ο Σύλλογος Γυναικών Κατούνας, ο Σύλλογος Γυναικών Γόνιτσας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Εναθήνες Γονιτσάνων
ο Αμβρακικός, ο Ναυταθλητικός Όμιλος Βόνιτσας και τέλος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αϊτινών Αθήνας. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς για τη συμμετοχή σας και τους κυρίους ομιλητές οι οποίοι κάνουν τόσο κόπο για μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.